Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Καλησπέρα, πάλι εδώ. Σήμερα με έναν άλλο τερματοφύλακα. Θα τελειώσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμα μας στους τερματοφύλακες εδώ του νομού που αγωνίζονται εκτός νομού. Σήμερα ο τερματοφύλακας του Διαγόρα Ρόδου που αγωνίζεται στη Super League 2, ο Γιάννης Μίτσης. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Γιάννη, να ξεκινήσουμε. Δεν πήγε και καλά η ομάδα χθες, ε? Δυστυχώς. Ήταν μια ακόμη. Θα πούμε και στο χθεσινή εμφάνιση αλλά και για την ομάδα σου. Να κάνουμε ένα να γνωρίσουμε και τον Γιάννη τον Μπίντσι, τον Λεμαδιώτης. Πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε η ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο, αλλά και η θέση του τερματοφύλακα. Η ενασχόληση με τον ποδόσφαιρο ξεκίνησε στα 7 μου χρόνια στην Ακαδημία του Ηρακλή Πτολεμαϊδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς πώς διάλεξα αυτή τη θέση. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολη επιλογή και προσωπικά δεν το μετανιώνω και ούτε θα την άλλαζα. Ήταν από μικρός αυτή τη θέση ή ήρθε αργότερα? Ναι, ήταν από τον πρώτο μου χρόνο, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Η διαδρομή σου ήταν, είπες, Ηρακλή Πτολεμαϊδα, ξεκίνησε από την Ηρακλή, ε? Ναι, στα 7 μου χρόνια, όπου έμεινα και 7 χρόνια. Στα 14 μου πήρα μεταγραφή στον Μακεδονικό Φούφα, όπου ήταν στο Αλφα τοπικό τότε. Έμεινα 3 χρόνια, μετρώντας 2 κύπελα Κοζάνης και την άνοδο στην Γάμα Εθνική κατηγορία. Και μόλις η ομάδα ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, λόγω των Πανελληνίων, αναγκάστηκα να πάρω μεταγραφή και να γυρίσω πίσω στην Ακαδημία του Ηρακλή, στο Β' τοπικό, όπου και εκεί μετράω την άνοδο της ομάδας, στο Α' τοπικό. Στη συνέχεια πήγα στην ΑΕΛ, στην ΚΑΠΑ20 της ΑΕΛ, για ένα χρόνο. Γυρνώντας πίσω στην Πτολεμαϊδα, επέστρεψα στο σπίτι μου, θα έλεγα, στο Μακεδονικό Φούφα, που πέρασα πολύ ωραία χρόνια. Και μετά από 2 γεμάτες χρονιές στη Γάμα Εθνική, ήρθε η στιγμή της Ρόδου, του Διαγόρα Ρόδου. Πώς ήρθε ο γάμος με την ομάδα με Διαγόρα Ρόδου? Ήταν ένα τηλέφωνο περίπου 15-16 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, όπου η ομάδα εκδήλωσε το ενδιαφέρον της. Και νομίζω ότι η επιλογή ήταν πολύ εύκολη, γιατί όταν σε μια ηλικία μικρή, θα πω για μένα, σαν τερματοφύλακας, εκδηλώνει ενδιαφέρον μια ομάδα β' εθνικής, είναι δύσκολο να πεις όχι, και από τη στιγμή που θέλεις να το κάνεις και το κυνηγάς τόσο καιρό. Οπότε ήταν εύκολη επιλογή. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια μας είπες για τον Ηρακλή Πτολεμαϊδας, ξαναγύρισες σε Μακεδονικό Φούφα και τώρα Διαγόρα. Ποια νομίζεις ήταν η καλύτερη σου γενικά, η καλύτερη σου χρονιά σε αυτές τις ομάδες που πραγματικά σ' άφησε ικανοποιημένο? Σίγουρα πέρασα πολύ όμορφα χρόνια στο Μακεδονικό Φούφα, γιατί όπως είπα και πριν ήταν και η άνοδο στη Γάμα Εθνική, το οποίο ήταν κάτι πολύ όμορφο, καταφέρω κάτι πολύ ωραίο. Αλλά νομίζω ότι η πιο ωραία μου χρονιά ήταν όταν γύρισα στην Ακαδημία του Ηρακλή και στο Β' τοπικό, γιατί ήταν μια χρονιά όπου έκανα ένα γεμάτο πρωτάθλημα, έπαιξα σε όλα τα παιχνίδια και πέρα από αυτό ήμασταν μια ομάδα με πολύ νεαρά παιδιά. Ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 20 χρόνια και ήταν μια χρονιά που μόνο με παιδιά της Ακαδημίας καταφέραμε να βγούμε δεύτερη και να πάρουμε την άνοδο στο Α' τοπικό. Και γενικά, αν σε πω να θυμηθείς το σημαντικότερο παιχνίδι σου, ποιο σου έχει μείνει στο μυαλό, ένα παιχνίδι που κατέβασες, που είναι τα ρολά? Ήταν εκείνη τη χρονιά πάλι, όπου ήταν, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο μάτι πρώτου γύρου, παίζαμε μέσα στους πύργους και το σκορ έληξε 0-1 υπέρ μας
και μετά την νίκη αυτή ανεβαίναμε πρώτοι μόνοι στη βαθμολογία. Και ήταν μία απόκρουση πέναλτι δικιά μου και κάποιες άλλες φάσεις. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό, Γιάννη, που παίζει ρόλο στην ψυχολογία του τερματοφύλακα σε έναν αγώνα? Πρέπει να αποβάλει το άγχος και τη σκέψη του λάθους. Δεν πρέπει δηλαδή να σκέφτεται ότι καλός ή κακός ένας τερματοφύλακας άμα κάνει λάθος, η μπάλα κατά 90-99% καταλήγει στα δίχτυα, καλός ή κακός. Οπότε πρέπει να αποβάλει αυτό το άγχος του λάθους και απλά να μπει μέσα, να κάνει αυτό που ξέρει και να απολαύσει το παιχνίδι. Είτε είναι σημαντικό παιχνίδι, είτε είναι φιλικό ή οτιδήποτε. Κάποια τέτοια στιγμή δική σου, δηλαδή εναλλαγή συναισθημάτων που βρέθηκες από τον παράδεισο στην κόλαση ή αντίθετα, την κόλαση στον παράδεισο. Δηλαδή, εναλλαγή συναισθημάτων μέσα στο ίδιο μας, εναλλαγή συναισθημάτων. Έχεις βιώσει? Πολλές φορές. Μία πρόσφατη... Κάποια στιγμή. Ναι, μία πρόσφατη που θυμάμαι ήταν πέρυσι με το Φούφα μέσα στο Τηλικράτη, όπου το σκορ ήταν... χάναμε 1-0, κυνηγούσαμε, ήμασταν πολύ κοντά στο να σκοράρουμε και να ισοφαρίσουμε. Και ενώ είχα κάνει ένα καλό σχετικά παιχνίδι, σε μια φάση, σε ένα σουτ, μου έφυγε μπάλα μέσα από τα χέρια και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Το σκορ έγινε 2-0 και έτσι χάσαμε κιόλας. Αλλά είναι αυτό που λέτε κι εσείς, ότι ενώ κάνεις ένα καλό παιχνίδι, σε στιγματίζει αυτή μια στιγμή, μια φάση. Το μοναδικό σου. Αυτό μιλήσαμε και με τους προηγούμενους τερματοφύλακες. Αυτό έχουμε συζητήσει, ότι πραγματικά αυτή είναι η μοίρα του τερματοφύλακα και όταν διαλέγεται αυτή τη θέση, το ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό μιλάμε ότι αν η ψυχολογία παίζει ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή εντός γηπέδου, στον τερματοφύλακα είναι το τερματίζει πλέον. Δηλαδή είναι δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς είναι αυτή είναι η φύση του τερματοφύλακα. Οπότε όποιο παιδί έχει διαλέξει ή θέλει να διαλέξει αυτή τη θέση, πρέπει να το όσο πιο γρήγορα το καταλάβει και το αποδεχτεί, τόσο καλύτερο για αυτόν. Λοιπόν, να πούμε κάποια μηνύματα που μας ήρθαν. Γιάννη, ο Τσέλα από τον Φιλότα μας καλησπερίζει. Χαιρετίζει και εσένα και εμένα. Δημήτρης Στάμος στέλνει τις ευχές του. Ο Ηλίας, ο Γιούρος. Έτσι, καλή πορεία, λέει Γιάννη. Ο Δημήτρης, ο Φραντζόπουλος, του Πτολεμαΐδα. Ζήσε το όνειρό σου μέχρι τέλους. Καλή επιτυχία. Η καλύτερη ενημέρωση, λέει εδώ η φίλη μας η Εφη Χατζημανόλη, ματιές στα σπορ. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη. Γνωστοί οι περισσότεροι εδώ πέρα, και ο Δημήτρης Φραντζόπουλος και ο Ηλίας ο Γιούρος, ο προπονητής του Φιλάθου, μέσα στην Κούβα. Και για τα μηνύματα, ναι, ναι. Ποιον θεωρείς, Γιάννη, καλύτερο τερματοφύλακα? Κορυφαίο τερματοφύλακα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να επιλέξω κάποιον, γιατί αν επιλέξω κάποιον θα αδικήσω κάποιον άλλον. Είναι τόσοι πολλοί, μιλώντας παγκοσμίως φαντάζομαι. Ναι, ναι, παγκοσμίως. Ναι, είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι διανύουμε μια περίοδο εδώ και αρκετά χρόνια που πάρα πολλοί τερματοφύλακες έχουν φτάσει να έχουν τελειοποιήσει την τεχνική και όλα τα χαρακτηριστικά ενός τερματοφύλακα. Για να ξεχωρίσω κάποιον θα έλεγα τον Ter Stegen της Μπαρτσελώνα, ο οποίος για μένα από τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα και μετά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και είναι αυτό που είπα, έχει τελειοποιήσει τα χαρακτηριστικά ενός τερματοφύλακα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κι αν σου έλεγα να μου πεις το δικό σου στοιχείο που ξεχωρίζεις κατά τη γνώμη σου, που σε κάνει να ξεχωρίζεις, ή το δυνατό σου σημείο. Το δυνατό μου σημείο θα έλεγα ότι είναι τα πόδια, το να παίζω με την μπάλα κάτω στα πόδια και να βοηθάω την ομάδα μου στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αλλά προσωπικά θεωρώ ότι
για να θεωρήσεις ένας καλός τερματοφύλακας, ανεξάρτητα κατηγορίας, σε τι κατηγορία παίζεις, πρέπει να είσαι και σταθερός, αλλά και να έχεις όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα σημεία σου δυνατά και σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή, ένας τερματοφύλακας, Γιάννη, σύγχρονος τερματοφύλακας, πρέπει να γνωρίζει και ποδόσφαιρο, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Ποιο είναι το όνειρό σου, ποια είναι η φιλοδοξία σου, πέραν του Διαγόρα, έτσι. Ερχόμενος στη Ρόδο, γιατί ήταν μια καινούρια και τελείως διαφορετική ζωή για μένα, σε ένα επαγγελματικό πλέον επίπεδο, το μόνο που είχα και έχω ακόμη στο μυαλό μου είναι να δουλέψω, να μην σταματήσω τη δουλειά, να καθιερωθώ στην ομάδα και στην κατηγορία. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα τρία που προανέφερα θα έρθουν και άλλες επιτυχίες και μπορώ να πάω και ψηλότερα με τη δουλειά πάντα. Εκεί στην ομάδα πώς είναι το κλίμα για μετέφερέ μας? Η αλήθεια είναι ότι έχω εντυπωσιαστεί, γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, γύρω στις 25 Αυγούστου, συνάντησα ανθρώπους, συνεργάτες, συμπαίκτες, διοίκηση, προπονητές, οι οποίοι είναι καλοί χαρακτήρες όλοι τους. Υπάρχει ένα φοβερό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και είναι, η διοίκηση και οι προπονητές είναι μαζί μας από την πρώτη μέρα. Σε αυτή την πορεία σου, έτσι, γιατί δεν είσαι, είσαι 21 χρονών. Ναι, είναι 21. 21 χρονών. Την έως τώρα πορεία σου, από ποιον νομίζεις έχεις πάρει στοιχεία και ποιος προπονητής έχει βοηθήσει να φτάσεις σε αυτό το σημείο που έχεις φτάσει? Πολλά στοιχεία έχω πάρει, γιατί συνεργάστηκα πολλά χρόνια μαζί του με τον Γιώργο τον Καραγκιολίδη, τον νυν προπονητή της Κοζάνης. Και νομίζω ότι τα πόδια, την τεχνική που έχω στα πόδια, που είναι το δυνατό μου σημείο που είπαμε πριν, οφείλεται στον ίδιο. Και σίγουρα πολύ μεγάλη δουλειά έχω κάνει με τον Πάρη τον Μιχαηλίδη, όπου μέσα από ατομικές προπονήσεις 2 χρόνων βελτιώθηκα πάρα πολύ και με βοήθησε σε πάρα πολλά κομμάτια. Και ψυχολογικά, ορθοφύλακα και τεχνικά. Μίλησες, με έδωσες πάσα εσύ τώρα, μίλησες για 2 ανθρώπους, Γιώργο Καραγκιολίδη και Πάρη Μιχαηλίδη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι το δίδυμο προπονητών στην Κοζάνη. Γιώργος Καραγκιολίδης, προπονητής ο πρώτος, και ο Πάρης ο Μιχαηλίδης, βοηθός του Γιώργου, αλλά και προπονητής των τερματοφυλάκων. Παρακολουθείς τα τεκτενόμενα εδώ στην πόλη. Πώς βλέπεις τη νέα αυτή κίνηση της Κοζάνης? Δεν ξέρω τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει την ομάδα, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι προσπαθούν και θέλουν να χτίσουν μια ομάδα αντάξια της πόλης και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για την περιοχή. Έχουν κάνει επιλογή 2 πολύ καλών προπονητών και έμπειροι στον χώρο. Έχω μιλήσει κατηδίαν και με τους 2 προπονητές, τους έχω ευχηθεί και τους έχω πει καλή επιτυχία. Και τους εύχομαι και από εδώ να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί πλέον και επίσημα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ελπίζω να πετύχουν τους στόχους τους και όλα να πάνε καλά. Για το Μακεδονικό Φούφα, που μέχρι προχθές δεν ήταν σίγουρο αν θα κατεβεί, τελικά όμως πήραν την απόφαση οι άνθρωποι να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρα δεν είναι στο άκουσμα το ότι η ομάδα του ΦΟΑ μπορεί να μην συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, σίγουρα ήταν στενάχωρο στην αρχή, αλλά μετά με τη δήλωση συμμετοχής νομίζω ότι ήταν και το πιο σωστό που έπρεπε να γίνει. Και χαίρομαι, γιατί από ό,τι διάβασα και σήμερα στα site είναι ότι η ομάδα του ΦΟΑ ενισχύθηκε με παίχτες νέους από ακαδημίες. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για αυτά τα παιδιά και είναι και πολύ καλό για την ομάδα που προσπαθεί να αναδείξει οι ποδοσφαιριστές της περιοχής. Και μια ευκαιρία, όπως είπες, και στα παιδιά αυτά να αναδειχτούν, έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε και εδώ και στους ακροατές μας, στους αυτούς που μας βλέπουν. Θωμάς Κατσέλας, μας εύχεται καλή επιτυχία και στην εκπομπή, αλλά και σε σένα, Γιάννη. Ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης: Γιάννη, σου εύχομαι το καλύτερο, αγόρι μου. Εσύ
σε αξίζουν, λέει, το καλύτερο και εύχομαι να φτάσεις με υπομονή στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, ο Λεωνίδας Μιχαηλίδης, τρέλα ναι μας παίκτη μου, κάποιους φίλους θα είναι αυτός. Δεν μπορούσε να μας βάλει, να μην μας βάλει και καρδούλες ο αδερφός σου, ο Νίκος ο Μπίτσης. Έτσι. Ο Νίκος ο Μπίτσης που μέχρι πρώτη συναγωνιζόταν στον Απαρτιακό. Βέβαια υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θα πάρει κάποια μεταγραφή. Ακόμα δεν είναι ούτε να ανακοινώσουμε κάτι, αλλά ούτε να, και να πούμε την ομάδα. Απλώς έχω μιλήσει με τον Νίκο. Είναι κοντά σε κάποια μεταγραφή. Πρώτα απ' όλα να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο για τα λόγια και τις ευχές όλων στα σχόλια. Και για το, όσον αφορά τον Νίκο, θα φανεί στο μέλλον. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι μικρός, ξεκίνησε από, όπως είπες, από ακόμα μικρότερος, ένα παιδί που σκέφτεται, είπαμε ότι υπάρχει πολύ δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα και για ένα μικρό κιόλας, έτσι, γιατί θα ακούσει και από τους συμπαίκτες του. Και έχει όμως αποφασίσει αυτός να παίξει τερματοφύλακας. Τι θεωρείς πρέπει να προσέξει και τι να κάνει για να πετύχει και να μην τα παρατήσει? Πρώτα απ' όλα, όταν ένα παιδί ξεκινάει από μικρή ηλικία στον αθλητισμό, είτε κάνει είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε σε άλλο άθλημα, είτε σε οποιαδήποτε θέση, πρέπει να το απολαμβάνει. Μέχρι κάποια ηλικία και ανάλογα και τους στόχους που έχει θέσει το κάθε παιδί, πρέπει να το απολαμβάνει. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να προχωρήσει και να το δει επαγγελματικά, να το πω έτσι, τον χώρο του αθλητισμού, πρέπει να σίγουρα να δουλέψει σκληρά, καθημερινά, να είναι αφοσιωμένος και πρέπει να έχει υπομονή και πίστη στον εαυτό του. Χωρίς αυτά τα δύο δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει και σίγουρα με πολλή υπομονή. Και αν θέλουμε να πούμε πιο συγκεκριμένα για τη θέση του τερματοφύλακα, η υπομονή είναι το ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που πρέπει να έχεις. Είναι δύσκολη η θέση, πραγματικά, και χρειάζεται υπομονή. Βλέπουμε και τους μεγάλους θεματοφύλακες, και έχω παράδειγμα και τον Αντώνη τον Νικοπολίδη που έπαιξε στα 27 του. Στα 27 του έπαιξε, γιατί είχε πέσει δίπλα σε έναν θεματοφύλακα στο Βάντσι και τότε κλπ. Ο δικός μας εδώ, ο Γκαραβέλης, ο Σάκης που τον είχαμε, και αυτός υπομονή στην Ξάνθη κλπ. Ναι, χρειάζεται σίγουρα υπομονή. Έτσι. Αυτή η υπομονή ή η επιμονή την είχες εσύ, κάποια στιγμή λύγησες, κάποια στιγμή σου έκανε να πεις ότι να τα παρατήσεις. Κάποια στιγμή το αισθάνθηκες αυτό? Η αλήθεια είναι πως ναι, γιατί πριν 1,5-2 χρόνια περίπου είχα και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, στο οποίο έκανα και χειρουργείο και έμεινα 5 μήνες εκτός δράσης. Και λίγο το ότι, λίγο η καραντίνα, λίγο όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε και τα λοιπά, καλώς ή κακώς σου μπαίνουν σκέψεις. Ναι, βέβαια. Να πω την αλήθεια. Αυτό που είπες όμως, να δείξεις δυνατός και να συνεχίσεις. Πρέπει να δείξεις δυνατός τη δύσκολη στιγμή και να συνεχίσεις. Είπαμε και όποιος διαλέγει τον τερματοφύλακα, αυτό που λένε και έχει βγει από πολλούς, ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει και μια δόση τρέλας για να παίξει τερματοφύλακα. Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Συνέχισε έτσι, Γιαννάκη, πάντα επιτυχίες. Βασίλης Μπατιάνης. Αδαμάντινος χαρακτήρας ο Γιάννης, του αξίζουν τα καλύτερα με υγεία πάντα. Πραγματικά ο Βασίλης μιλήσαμε και γνώριζε ότι θα βγει σήμερα και μου είπε ότι τα καλύτερα λόγια για σένα, είναι ένα παιδί άριστος χαρακτήρας. Τον ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη, ευχαριστώ και τους δύο αρχικά. Και ο Βασίλης και για μένα είναι ένας φοβερός χαρακτήρας και τον ευχαριστώ και πάλι. Γιάννη, στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει περίπτωση, έχει δουλέψει ότι να ξαναγυρίσεις στον Ομό Κοζάνη, σε κάποια ομάδα, είτε Μακεδονικό Φορφούς λέγεται αυτός, είτε Κοζάνη λέγεται αυτή, είτε ΑΕΠ λέγεται αυτή, γιατί δεν κρίναμε και την ΑΕΠ, έτσι, γιατί φουτμπολί είχαμε και δύο λόγια. Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να πω, εντός εισαγωγικών, στο σπίτι τους, ανεξαιρέτως ομάδας.
σίγουρα υπό προϋποθέσεις να υπάρχει μια ομάδα σε υψηλές κατηγορίες, σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αλλά αυτό το σενάριο δεν το σκέφτομαι, γιατί είναι νωρίς, είμαι καινούριος στην ομάδα, είναι ο πρώτος μου χρόνος και το είμαι προσιλωμένος εδώ. Μπράβο. Κάρι κάποια στιγμή να έρθει η ώρα, να είναι η κατάλληλη στιγμή και για την ομάδα και για μένα και να επιστρέψω. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μίλησες για τον Πάρη, τον Μιχαηλίδη, τον προπονητή σου. Λοιπόν, έχουμε εδώ και Γιαννάκο μου λέει, στις καλές μηχανές βάζουμε καλή βενζίνη. Εγώ θα ευχηθώ να είσαι γερός και αν κρατάς πάντα τα goal post της ζωής ανέπαθα. Τέλος, αν πήρες από εμένα, εγώ πήρα από εσένα 10. Αν πήρες από αυτόν ένα, ο Πάρης πήρε από εσένα 10, λέει. Φίλε μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε κατ' ιδίαν τα υπόλοιπα. Έτσι. Και ο Αποστόλης, ο Μίχος, Γιάννη, σου εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις, να φτάσεις ψηλά στον στόχο. Ευχαριστώ πολύ για τον Αποστόλη, δεν είναι καλά. Έχεις τις συμπάθειες, είσαι ένα αγαπητό παιδί όπως λέμε, λαμβάνεις και δίνεις αγάπη και αυτό είναι και το σημαντικότερο και η εμπειρία και η δικιά μου είναι ότι όσο ψηλά και να ανεβαίνεις, να κρατήσεις πραγματικά το προφίλ σου, να κρατήσεις αυτό το χαμηλών τόνων παιδί. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Χαίρομαι που έχω γνωρίσει ανθρώπους, είτε εντός νομικοζάνης είτε εκτός, οι οποίοι είναι ακόμη φίλοι μου και έχουμε ακόμη επικοινωνία. Και είναι αυτό που είπατε, όπου και αν φτάσεις, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Είπαμε για την άσχημη εμφάνιση η θεσινή, την ήττα. Τώρα με ποιον ο Διαγόρας, γιατί αν κέρδισε, νομίζω μπορεί να κάνει και πρώτη θέση, έτσι, να πήγαινε κοντά, τέλος πάντων. Αν κερδίζαμε χθες, θα πηγαίναμε στη δεύτερη θέση μόνοι. Τώρα παίζουμε ξανά το Σάββατο πάλι εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Ο τερματοφύλακας που αγωνίζει, ποιος είναι, Γιάννη? Είναι ο Θέμης ο Τσέλιος. Είναι ένα φοβερό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και εξαιρετικός τερματοφύλακας. Έχουμε άριστες σχέσεις. Άριστες σχέσεις εννοείται πως έχουμε και με τον, γιατί είμαστε τρεις τερματοφύλακες, και με τον Βαγγέλη τον Κοντογιάννη, το οποίο το παιδί ήρθε πριν περίπου ένα μήνα στην ομάδα. Είναι νέος, είναι 19 χρονών και ήρθε από τον Πανετολικό. Πραγματικά έχουμε άριστες σχέσεις όλοι οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας και δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Γιάννη, δεν έχεις χρόνια, δεν έχεις καιρό που έχεις φύγει. Εδώ στην περιοχή υπάρχει ταλέντο τερματοφύλακα. Για τερματοφύλακες μιλάω, έτσι. Χωρίς να μου πεις ονόματα, δεν χρειάζεται. Έχεις βρει όμως ότι υπάρχει ταλέντο από τερματοφύλακες. Υπάρχει παιδιά που μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Σίγουρα υπάρχουν ταλέντα. Και όχι μόνο στον ομό και παντού. Νομίζω ότι και κάποιο παιδί που ασχολείται, μιλώντας τώρα για τις τερματοφύλακες, ένα παιδί που είναι τερματοφύλακας, μπορεί να μην έχει το ταλέντο που έχει κάποιο άλλο παιδί. Δεν πάβει όμως αυτό να σημαίνει ότι άμα δουλέψει, δεν μπορεί να πάει ψηλά. Είτε έχεις ταλέντο είτε όχι, πρέπει να δουλέψει για να πας ψηλά. Θα μπορούσα να πω ένα μικρό παράπονο ότι δεν υπάρχουν πολλοί προπονητές τερματοφυλάκων στην περιοχή. Υπάρχουν 2-3, μπορεί και 5, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι, γιατί και εγώ πήγαινα στην Κοζάνη για να κάνω προπονήσεις με τον Πάρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι λόγω απόστασης και τα λοιπά, γιατί ο Πάρης ήταν η επιλογή μου, εννοείται, ο Μιχαηλίδης. Αλλά μπορεί κάποια παιδιά να μην έχουν την δυνατότητα, είτε οικονομική, είτε λόγω μεταφοράς, να μεταφερθούν στην Κοζάνη για να κάνουν κάποιο προπονητή, ατομικές προπονήσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δούμε λίγο αυτό το θέμα και να ασχοληθούμε όλοι με αυτό, να βοηθήσουμε όλοι. Κάτι τέτοιο εντόπισε και ο Σάκης ο Καραβέλης, αλλά και ο Λαμπύρης, ο Θοδωρής, ότι
Αυτό είναι το μειονέκτημα εδώ της περιοχής, ότι δεν υπάρχει μια ομάδα, έτσι, είτε σε έναν ταλέντο πραγματικά, είτε να είναι σαν σκαλοπάτι για να ανέβεις πιο ψηλά, αλλά είτε και οι άνθρωποι που είπες και εσύ να μπορούν να έχουν την τεχνογνωσία, αρκετοί άνθρωποι έχουν την τεχνογνωσία να βοηθήσουν έναν τερματοφύλακα να κάνει το βήμα. Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον ομό Κοζάνης υπάρχει σε όλες τις περιοχές. Ναι, για όλες τις επαρχιακές. Σίγουρα σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα θα βρεις προπονητές κάθε είδους. Απλά αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται σε όλες τις μικρές περιοχές. Λοιπόν, έχουμε καινούργια μηνύματα. Τερματοφύλακας ο Νίκος, ο Μιχαηλίδης. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή, Γιώργο. Όσο για το Γιάννη, υπομονή και δουλειά, και σύντομα να σε δούμε και στην δράση που σίγουρα όταν θα έρθει η ευκαιρία εσύ θα την αρπάξεις. Είναι ο Νίκος Μιχαηλίδης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η Έλενα, η Κατσίου, η Έλενα. Πάντα επιτυχίες στη ζωή σου, ευχόμαστε από καρδιάς. Και εδώ μου έδωσε και πάσο ο Βασίλης Παντιάνης και πραγματικά, ναι, χαιρετίσμα και στον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Παναγιώτη τον Άσιο. Ο Παναγιώτης τον Άσιο έκανε και τερματοφύλακα στην Κοζάνη. Ναι, ναι, είναι παλιός γνώριμος, το γνωρίζω. Ο Σύφης, υγεία και όλα θα γίνουν. Ο Θοδωρής ο Σιδηρόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού Φούφα. Καλησπέρα Γιώργο, Γιαννάκη μου, δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά και όλα είναι μπροστά σου, λέει ο Θοδωρής, συμπαίκτης. Τους ευχαριστώ όλους πραγματικά. Και κλείνοντας, φίλε μου Γιάννη, τι θα ήθελες να πεις, κάποιο που εγώ δεν στο ρώτησα, σαν επίλογο ή ένα μήνυμα εδώ στους συμπολίτες, στους ποδοσφαιριστές, ό,τι θες εσύ, τέλος πάντων, ο επίλογος δικός σου. Να πούμε ένα γενικό μήνυμα ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί και αυτό που ζούμε, σίγουρα έχουμε κουραστεί όλοι, αλλά λίγη υπομονή ακόμη και θα βρούμε όλοι τον δρόμο μας. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να πούμε και για μένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι λόγω αυτής της κατάστασης που ζούμε πολλά παιδιά και λόγω του ότι τα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και τα τοπικά και οι ακαδημίες μέχρι στιγμής φαντάζομαι και δεν θα ξεκινήσουν για φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, να πούμε στα μικρά παιδιά ότι να μην παρατήσουν αυτό που κάνουν επειδή έναν χρόνο έμειναν ανενεργοί, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, να κάνουν αυτό που αγαπάνε, τον αθλητισμό γενικά, όποιο άθλημα και αν είναι αυτό. Και γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία και να μπουν μέσα, να το απολαύσουν και να το ευχαριστηθούν. Πραγματικά, Γιάννη, ήταν μια δύσκολη χρονιά και ιδίως αυτό το είχα πει και σε κάποια άλλη στιγμή, εδώ σε κάποια άλλη εκπομπή, ότι τα μεγάλα θύματα αυτής της υπόθεσης, αυτού του χρόνου, ήταν τα μικρά παιδιά που έχασαν μια χρονιά, είτε αυτά τα ταλέντα που ήθελαν να κάνουν το επόμενο βήμα, είτε τα μικρά. Στις ακαδημίες ήταν πραγματικά ήταν μεγάλο χάσιμο για αυτά τα παιδιά. Ήταν σίγουρα μεγάλο χάσιμο και ελπίζω ότι όταν θα ξανανοίξει και οι ακαδημίες και ο αεροτεχνικός αθλητισμός, όλα αυτά τα παιδιά να επιστρέψουν και μακάρι να επιστρέψουν ακόμη περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε, να ανοίξεις, να μας ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις αυτά που ήθελες να πεις, να σου ευχηθώ και εγώ πραγματικά καλή επιτυχία και ό,τι έχεις βάλει στο μυαλό σου να το πετύχεις και να σε δούμε και κάτω από τα κορπός και ακόμα σε μεγαλύτερη ομάδα. Καλή επιτυχία, αγόρι μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κάναμε μια ωραία συζήτηση και πραγματικά ευχαριστώ για τις ευχές σας. Και εγώ να είσαι καλά. Καλύτερα.